way or another. I'm gonna see ya, I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one way. And maybe next week I'm gonna see ya, I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. And maybe next week I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya. Drive past your house and if the lights are all down, I see who's around. But one way or another, I'm gonna find ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way. I'll meet you. And if the lights are all down, I'll follow your bus downtown. See who's hanging around. One, two, one, two, three, go. Na 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 na. Καλησπέρα. Θάνο, τι έκανες σήμερα? Καλησπέρα, Αντρέα. Καλησπέρα. Ωραία, το διασκέδασες εδώ με τα κορίτσια, ε. Σε είδα εγώ. Είναι πάρα πολύ καλές όλες. Είναι πίθανες. Μπράβο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Μιχάλη. Τώρα. Τώρα. Καταπληκτικά. Λα. Θάνο μου. Λάβρο μου. Είναι σαν το Αντρέα Γιώργο μου. Αυτό με τα ονόματα που είναι και τέλεια. Θάνο μου, σήμερα επειδή είμαστε έξι και άμα πει από ένα λεπτό ο καθένας τη γνώμη του, που δεν τη λέει για ένα λεπτό, τη λέει για κάνα 7 λεπτό ο καθένας. Οπότε φαντάζεσαι ότι θα φύγουμε από εδώ κατά τις 5 ώρα τα ξημερώματα, μεγάλη χάρη μου και το Χριστό και το μεγάλη Πέμπτη. Καταπληκτικός και έφυγα. Τέλειος. Μαρίζα. Βρε λουλούδι, όμορφο, όμορφο λουλούδι. Έχεις κάτι ρε εσύ, έχεις κάτι που άλλος θέλει να σε κοιτάει. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο αυτό, ανεξάρτητα με το αν νιώθεις αμήχανα με τον εαυτό σου ακόμα, σε κάποια πράγματα, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα βρεις, θα τα βρεις όλα, γιατί είσαι υπέροχος. Ό,τι και να κάνεις, θέλω να σε κοιτάω. Είσαι πολύ ωραίος τύπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρίζα. Ευχαριστούμε. Τι κυρία Μαρίζα, ρε. Μαρίζα, με συγχωρείς. Μαχαίρι στην καρδιά του. Κυρία Μαρίζα μου. Κυρία Μαρίζα. Ηλίας. Εγώ τον θεωρώ ότι έχει το εξφάκρο αυτό το παιδί. Έχει καταπληκτική φωνή. Θεωρώ ότι οι Έλληνες, αν δεν είναι Κύπροι, δεν πρέπει να λένε αγγλικά τραγούδια, γιατί φαίνεται στην προφορά. Συγγνώμη αν... Φαίνεται στον Θάνο. Φαίνεται λίγο, ναι. Φαίνεται. Και... Φτάνει και ο Ντέσμοντ εδώ, ποιος και θα πει. Αλλά η φωνή του είναι καταπληκτική. Θεωρώ ότι έχει το X-Factor. Για μένα είναι από τους top. Και πάω στον Χρήστο. Θυμάστε παλιά στα λευκόματα στο σχολείο που σου δίνανε και είχε ερωτήσεις πάνω και αν δεν ήξερες να απαντήσεις σε μια ερώτηση, έγραφες συμφωνώ σε κάποια απάντηση άλλου. Συμφωνώ με το καταπληκτικά.
Όχι, η αλήθεια είναι πως είσαι πολύ λαμπερός. Δεν μπορείς να το κρύψεις αυτό το πράγμα. Μας τυφλώνεις εδώ πέρα. Και εκτός από λαμπερός έχεις και φωνάρα. Είσαι, ειδικά όταν πηγαίνει ψηλά η φωνή σου. Έχεις δύναμη. Αν μπορώ να πω, δεν το είχα ξαναδοκιμάσει ποτέ το να τραγουδήσω και να έχω αυτή την κίνηση. Και... Φάνηκε. Ωραία, και πάμε στον κύριο Μουρατίδη. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Αλλά πιο πολύ μας αρέσουν τα τατουάζ, τα μανίκια. Okay. Νίκος. 16 χρονών ήσουν να το σε γνώρισα. Ισχύει. Και ήταν 15 μισό. Ήταν καθαρό το χέρι σου. Παναγία μου. Μέχρι εδώ. Τι κάνει ο μπαμπά σου? Πολύ καλά. Λοιπόν. Συνεπή εγώ γύρω του, δεν. Τον έχω βραβεύσει, έχει πάρει πρώτο βραβείο από μένα αυτός. Ναι. Είναι εξαιρετικός τραγουδιστής. X Factor. Εκτός ότι θες να τον βλέπεις, θες να τον ακούς κιόλας γιατί είναι εξαιρετικός και τον έχω ακούσει και σε δύσκολα τραγούδια. Συμφωνώ με τον Ψινάκη για πρώτη φορά ότι το έχει το X Factor το παιδί αυτό. Η συμβουλή μου τότε ήταν, Ανδρέα, φύγε στο εξωτερικό. Δεν με άκουσε, έμεινε εδώ και κάνει τατουάζ. Έμεινα εδώ, αλλά προσπαθώ να γράφω τα δικά μου τραγούδια. Γιατί ο Χάρι Στάιλς είναι καλύτερος. Όχι. Ναι. Αυτό το τραγούδι ποιος το έχει πει? Αυτό το συγκεκριμένο είναι από τους One Direction. Blondie και έχει γίνει... Δεν σε ρώτησα. Συγγνώμη. Η διασκευή είναι από One Direction. Λοιπόν, το original, να το ακούσεις όταν πας σπίτι σου, είναι Blondie. Blondie, ναι, ναι. Πάμε. Ωραία, διαφημίσεις, παρακαλώ. Έμεινε εδώ, διασκευή, λοιπόν. Αυτό που ακούσαμε, Νίκο. Έμεινε εδώ ο Θάνος. Και έμεινε εδώ, μέντορας του είναι ο Στέλιος. Ήταν έμπορο. Στέλιο μου, μίλα μας για το Θάνο. Κοίταξε, εγώ τον συμπονούσα γιατί τον έβλεπα να παλεύει με τα κορίτσια εκεί, να προσπαθεί να χορέψει. Δεν το έχει ακόμα καλά αυτό το πράγμα. Μου το έλεγε κιόλας ότι νιώθω κάπως αμήχανα γιατί θα κάνω και χορευτικό, δεν ξέρω τι εγώ θα κάνω. Τον είδα στην αρχή πάνω στην καλωσιά, ήταν έτοιμος να φάει τα μούτρα του. Έφαγες μια τούμπα στις πρόβες, ε? Είναι ένα παιδί το οποίο το έχω... το νιώθω πολύ δικό μου. Πολύ, όχι άσχετα αν είναι στην ομάδα μου. Θέλω αυτό το παιδί να βρει το δρόμο του. Και όπως λέει και ο Ηλίας, είναι τόσο... Το έχει ρε παιδί μου, δηλαδή όπως λέει και η Μάριζα, δεν ξεκολλάς να τον βλέπεις, φωνητικά είναι πάρα πολύ καλός, αλλά μάλλον ο Νίκος δεν τον έχει ακούσει σε ελληνικά. Γι' αυτό τότε το είπε να πάει στο εξωτερικό, φαντάζομαι, γιατί θα τραγουδεί μόνο ξένα. Και ελληνικά τον έχω ακούσει και με την κιθάρα τον έχω ακούσει να λέει μπαλάντες, και... αλλά έχει μεγάλο χάρισμα αυτό το παιδί. Εγώ πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο του και στην Ελλάδα και θα είναι πολύ χαρούμενος με αυτό που κάνει. Με τη δική σου βοήθεια, Στέλιο, ευχαριστώ πάρα. Ευχαριστώ και εγώ. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε τον Θάνο και στο 5ο live του X Factor, μπορείτε να τον ψηφίσετε τώρα από το σπίτι. Ευχαριστούμε, Θάνο μου. Ευχαριστώ. Μπορείς να περάσεις backstage.